Έχουμε και είχα αγωνία μέχρι να κάνουμε αυτή την τηλεφωνική έκπληξη και στο καλεσμένο μας, αλλά και στους τηλεθεατές της Crete TV. Λοιπόν, μιας και είναι και επίκαιρο με τη Μακεδονία μας, έχουμε τον άνθρωπο που τον ξέρει όλη η Ελλάδα σαν Μεγαλέξανδρο του ΠΑΟΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και πρέπει να σου πω ότι νιώθω συγκίνηση και είναι ιδιαίτερη χαρά και για μένα και ξέρω πως θα είναι και για σένα να μιλάμε με τον Γιώργο Κούδα. Με τον κύριο Κούδα, μάλιστα. Πάμε να τον καλησπερίσουμε. Κύριε Κούδα, καλησπέρα σας από Κρήτη. Καλησπέρα Μανώλη, καλησπέρα Γιώργο. Το τρίτο δεν τον άκουσα. Καλησπέρα, εγώ είμαι καλησπέρα. Ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης είμαι. Τουλάχιστον όλα όσα άκουσα από τον Μανώλη συμφωνώ και επικροτώ. Και ήθελα να τονίσω και κάτι διαφορετικό. Που τουλάχιστον ο Μανώλης δεν το είπε. Γιατί στις εποχές μας εκτιμούσαμε και αυτό, ότι θα ήθελα, γιατί είχε αυτό το στοιχείο πριν ακόμα το 79 τον επαγγελματισμό, έτσι πως χτίστηκε στην Ελλάδα, να έβλεπα και 4-5, αν μπορούσα και 10 κριτικάκια μέσα σε αυτή την ομάδα. Που παίζει σήμερα. Γιώργο, αυτό... Γιατί παίζει πραγματικά... Γιώργο, καλησπέρα. Εγώ πάντοτε δεν είχα παροπίδες και βλέπω μια ομάδα που θα ήθελα, θέλω να τη βλέπω και θα ήθελα να παίζα και σε αυτή την ομάδα. Επειδή μου άρεσε το ποδόσφαιρο. Κύριε Στιχάκη, να κάνω τις εστάσεις. Και τα χρώματά μας ταιριάζουν. Κύριε Κούδα και κύριε Στιχάκη, έχετε παίξει στο παρελθόν αντίπαλοι, νομίζω, έχουμε με τη φανέλα του Όφη και του ΠΑΟ, αντίστοιχα. Με τον Γιώργο έχουμε παίξει αντίπαλοι και με τον Παναθηναϊκό και με τον Όφη. Ναι. Εγώ με τον Παναθηναϊκό το 1978. Είχα σπάσει κάποια ρεκόρ, δηλαδή γιατί σταμάτησα το 1984. Παίξαμε Γιώργο με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Ναι, με τον Παναθηναϊκό. Κύριε Κούδα, συγγνώμη αν κατάλαβα καλά, επειδή αυτό είναι και είδηση, είναι και τίτλος για εμάς τους δημοσιογράφους. Είπατε μόλις ότι θα θέλατε να παίξετε σε αυτό τον Όφη, σε μια ομάδα σαν αυτό τον Όφη. Μα κοιτάξτε, εγώ αγαπούσα το ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή, ειλικρινά, εντάξει, δεν ξέρω ποια γνώμη έχει και ο Μανώλης, ήθελα να παίζω σε μια τέτοια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο. Αν θα μου λέγατε για καμιά άλλη ομάδα, σίγουρα θα δυσκολευόμουν να βρω. Πραγματικά παίζει για μένα αυτή τη στιγμή εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Νομίζω πως αν τα λέει αυτά ένας άνθρωπος από τον Γιώργο τον Κούδα, έχει αφήσει στον Όφη, τέτοια ιστορία. Στον Όφη πρέπει να το βάλουν παράσημο. Έτσι, και οι άνθρωποι που έφτιαξαν την τωρινή ομάδα και ο προπονητής και όλοι. Και είναι και ένας προπονητής, κύριε Κούδα, που το παιδί αυτό, ο Γιώργος Σουσίμος, δεν είχε εργαστεί στη Σουπερνίκ μέχρι τώρα. Και σε αυτό το σημείο, Γιώργο μου, σε διακόπτω, συγγνώμη, δεν το πρόσθεσα. Και αυτή τη στιγμή είναι ένας προπονητής Έλληνας, ο οποίος έχει κατορθώσει σε αυτή την ομάδα, ξέρετε, είναι λιγάκι δύσκολο αν μπορείς να το καταλάβεις, οι γλώσσες οι πολλές, οι λογικές συνοτροπίες, η κουλτούρα, να συνδυάσεις όλο αυτό και να βγάζεις αυτό το ωραίο ποδόσφαιρο στο παιχνίδι. Τι όμορφο να το λέει ο κύριος Κούδας αυτός που έχει δει γενναίες ποδοσφαίρου. Βέβαια. Έτσι. Και πρόλαβε και την μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ της δεκαετίας του 70 που εγώ ήμουν αγέννητος και εγώ ακόμα και δεν την πρόλαβα, αλλά έχω ακούσει τόσα και από τον πατέρα μου και από τους παλιούς και από τον Μανώλη το Σιτιχάκη. Κύριε Κούδα, θέλω να μου θυμηθείτε κάτι, επειδή έχουμε και στήλη στην εφημερίδα τις αθλητικές ιστορίες, έχω αυτή τη στήλη. Θέλω μια παλιά ιστορία από τα παιχνίδια με τον Όφη. Σας έχει μείνει κάτι? Βλέπω πάρα πολλά παιχνίδια και εκείνο που θυμάμαι πάντοτε, φεύγαμε από το γήπεδο τότε της Τούμπας και πηγαίναμε να κάνουμε προπόνηση στα ξερά γήπεδα τότε, σε κάποια χρόνια πολύ παλιά που το γήπεδο του Όφη δεν είχε χορτό. Εκεί ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία και να σε μαρκάρει εγώ από Θεοφάνους. Ήταν λίγο σκληρός. Ένας από τους σκληρότερους αντιπάλους. Ενώ ο Βουρδαμής ήταν άγιος μπροστά του. Ο Αργύρης, Και να πω και κάτι άλλο, έτσι δημοσιογραφικό, εφόσον θέλεις. Σε κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν ήμουν στα τελειώματα που είχαν αρχίσει να έρχονται οι ξένοι ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα και μου λένε, κύριε Κούδα, λέει, τότε λέει, βέβαια, παίζατε, λέει, και ήταν όλοι οι Έλληνες. Λέω, κάνετε ένα λάθος, γιατί είπα προηγουμένως κάτι.
κάνετε ένα λάθος. Είχαμε, λέει, τρεις, αν δεν κάνω λάθος, τέσσερις ξένους ποδοσφαιριστές. Λέει, ποιοι ήταν αυτοί? Κούδας, Σαράφης, Γκούναρης, λέει, τον τέταρτο το ξεχνάω. Γιατί, λέει, όλοι οι άλλοι, λέει, ήταν πόντιοι. Ήταν αυτό που είπα προηγουμένως για τα κριτικάκια. Ότι πρέπει να είχαν και ορισμένους παίκτες μέσα από εκείνες τις ομάδες και από εκείνους τους παίκτες που έβγαζε τότε η Κρήτη. Παίξατε βέβαια με τον Γιάννη το Δαμανάκη. Προλάβατε νομίζω και τον Πέτρο Βουζουνεράκη που έκανε μεταγραφή από τον Όφη στον ΠΑΟΚ. Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Με δύο Κριτικόπουλα έχετε παίξει μαζί και ήταν και μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ο ένας ήταν διαφορετικός χαρακτήρας και εξαιρετικό παιδί, ο Γιάννης ο Δαμανάκης. Ο άλλος ήταν λίγο ιδιόρυθμος και λίγο εκρηκτικός σαν ποδοσφαιριστής, δηλαδή ο Βουζουνεράκης. Κύριε Κούδα, για πείτε μου κάτι. Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες προβλέψεις για το αυριανό δυνατό ματς, έτσι, και για τις δύο ομάδες. Ωστόσο, η εκτίμησή σας ποια θα μπορούσε να είναι με βάση το ποδόσφαιρο και τα στατιστικά? Λέγαμε προηγουμένως με τον κύριο Συντιχάκη ότι ο Όφη με τον ΠΑΟΚ έχουν τις περισσότερες τελικές μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Αυτό ήθελα να πιστοποιήσω κι εγώ και σε αυτά που έλεγε και ο Μανώλης. Ότι παίζουν δύο ομάδες που παίζουν ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εγώ από ό,τι έχω δει τα παιχνίδια του Όφη, η ομάδα δεν στείνεται πως θα παίξει άλλη ομάδα. Κάνει το παιχνίδι του. Το ίδιο συμβαίνει, πιστεύω, και με τον ΠΑΟΚ. Με ορισμένες διαφοροποιήσεις. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο τώρα λένε τα συστήματα και τέτοια. Τα συστήματα βγαίνουν από τους παίκτες πώς βγάζουν αυτή την προσωπικότητά τους και αυτό το ταλέντο τους μέσα στο γήπεδο. Οπότε, μην πείτε, δεν μπορώ να... Δεν θέλω και δεν έχω κάνει ποτέ πρόβλεψη, είτε με τον τελευταίο αντίπαλο έπαιζα είτε σε ντέρμπι. Πάντα έλεγα μέσα στο γήπεδο θα αποδειχτεί ποιος θα είναι ο νικητής. Σεβαστό. Σεβαστό αυτό. Νομίζω ότι κάποια στιγμή σας έχουμε κάνει πρόσκληση, σας έκανα και εγώ χθες, να έρθετε στην Κρήτη να τα πούμε και από κοντά και να πιούμε και μια ρακή και να τα πούμε και τηλεοπτικά. Βέβαια. Είναι δυνατόν να έρθει ο κύριος Κούδας εδώ, Γιώργο, και πρώτον να μην σε τηλεφωνήσει και δεύτερον να μην τον συναντήσουμε και από κοντά, πέρα από το δημοσιογραφικό κομμάτι, έτσι. Έχω κακιά εμπειρία. Κοιτάξτε, είχα έρθει το 83 όταν είχαμε χάσει το τελικό από την ΑΕΚ στο ΆΚΑ και ήρθα στην Κρήτη και έμεινα ένα μήνα σε ένα φίλο μου που είχε ένα ξενοδοχείο, τα είπαμε με τον Γιώργο. Στην Χερσόνησο είχε κάνει ένα ξενοδοχείο το Πανόραμα, ένα συγκρότημα, και μείναμε ένα μήνα και πήγα στα Μάλια. Ήταν ένας φίλος από Θεσσαλονίκη, ο Λαβρέντης, ο τρομπετίστας παλιός, και γυρίσαμε όλα τα Μάλια και σας λέω, έχω κακιά εμπειρία, γιατί από 30 σπίτια είχε. Σε όλα τα σπίτια πήγα. Να μία ρακή, δεν έφυγα σωστά. Άφησα άλλον να οδηγήσει εκείνο τον χρόνο. Τι ωραίος ο κύριος Κούδας. Κύριε Κούδα, πραγματικά μέσα από την καρδιά μας ευχαριστούμε για την συνομιλία που είχαμε μαζί σας. Νομίζω, Λευτέρη, ήταν από τις ιδιαίτερες στιγμές να μπορούμε να μιλάμε με το Μεγαλέξανδρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έτσι. Και έχετε την εκτίμηση πάνω απ' όλα από όλους μας, πρώτα σαν άνθρωπος, για το τι είστε σαν άνθρωπος και μετά για την τεράστια καριέρα. Εγώ έστω και λίγο σας πρόλαβα σαν ποδοσφαιριστή. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαίρομαι, βλέπετε, και το χάρηκα. Λευτέρη, Μανώλη, Γιώργο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καληνύχτα και χάρηκα και εγώ πάρα πολύ. Και να δούμε ένα παιχνίδι έτσι πως το προλογίσαμε ήδη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κούδα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, γεια σας.